Να καλωσορίσω στον Α99 στη Γιάφκα τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Πρόεδρε, τι κάνει, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε αυτό με τη δυνατότητα να μπορούν οι πολίτες να ρωτάνε κατευθείαν μέσω του δημοσιογράφου, γιατί αυτό είναι το λειτουργείο του δημοσιογράφου και αυτή είναι η υποχρέωση του πολιτικού. Μα κάνει να το έχουμε κατά νου όλοι μας, κυρίως οι δημοσιογράφοι, να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί μυαλό είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι θολώνει πολλές φορές, πέφτουμε και σε λάθη. Να σας πω ένα ευχαριστώ και ένα. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και πολλοί δυστυχώς οι οποίοι αντί να κάνουν το λειτουργείο του δημοσιογράφου εκτελούν εντολές εκτέλεσης των δανεισμένων αφεντικών τους. Θα σας πω κάτι, μην μου το απαντήσετε, επιτρέψτε μου πρόεδρε, ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο γιατί αυτό που είπατε το υλοποιήσατε. Δώσαμε αυτό το air condition που το είχαν τόσο πολύ ανάγκη οι εθελοντές πυροσβέστες στο κλιμάκιο της Πεντέλης. Το είπατε, το δεσμευτήκατε στον αέρα της Γιάφκας, στον Α99, το υλοποιήσατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές υποσχέσεις δεν γίνονται εύκολα πράξεις. Εσείς σιωπηρά το πράξατε, κρατήσατε ήρεμους τόνους και εγώ αυτό οφείλω να το επισημάνω για την ηθική του λόγου και τη δημόσια αναφορά. Ακόμα και αν για τους καχύπτους ακροατές φανώ ιδιαίτερα φιλικός απέναντί σας, δεν έχω πρόβλημα αν υπάρχει λόγος να είμαι και φιλικός. Πάμε όμως, σας παρακαλώ, στο. Γιατί... Εμείς ευχαριστούμε τους πυροσβέστες που κάνουν όλη αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι και ιδίως τους εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι περάσαμε το καλοκαίρι στα βουνά φυλάζοντας τα ελληνικά δάση. Πάμε λίγο. Λέτε εσείς επίσημα ως ανεξάρτητοι Έλληνες, έτσι έχετε εκφραστεί και μέσα από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρε. Λέτε έχει ήδη συμφωνηθεί το τρίτο μνημόνιο. Τι συζητάμε τώρα, τι κουβέντα γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς από την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου, εάν οι πολίτες δουν μέσα από το διαδίκτυο την ομιλία που έκανα στη Βουλή, αλλά και τις θέσεις που πήραν όλοι οι βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων, ήταν βέβαιο ότι θα πάμε σε τρίτο μνημόνιο. Και μάλιστα θα υπάρχει και τέταρτο μνημόνιο, αν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική. Η πολιτική αυτή έχει αποτύχει πλήρως. Το αποδέχονται πλέον και οι εμπνευστές της, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακόμα και οι κυβερνώντες, οι οποίοι έλεγαν ψέματα στον ελληνικό λαό, ότι με την επόμενη δόση η Ελλάδα θα σωθεί και θα βγούμε στις αγορές. Εδώ η ανεργία κάθε μήνα αυξάνεται περισσότερο. Κάθε μήνα που περνά κλείνουν περισσότερα μαγαζιά. Κάθε μήνα που περνά μειώνονται περισσότερο οι μισθοί και οι συντάξεις, απολύονται άνθρωποι. Εχθές δέχτηκα στο γραφείο μου τους υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας που αποφάσισαν να απολύσουν παραδείγματος χάρη τις καθαρίστριες. Και την ίδια στιγμή θα συνάψουν συμφωνίες με εταιρείες καθαρισμού. Τους εργαζόμενους στις αμυντικές βιομηχανίες. Αμυντικές βιομηχανίες οι οποίες είχαν παραγγελίες και μπορούσαν να δουλέψουν για τα επόμενα χρόνια, αλλά επέλεξαν η Τρόικα που κυβερνά μέσω email την πατρίδα μας και εκτελεστές του σημερινούς κυβερνώντες να κλείσουν αυτές τις αμυντικές βιομηχανίες και να μην δώσουν παραδείγματος χάρη τα 5 εκατομμύρια ευρώ στην Ελβό που χρειαζόταν για δανεισμό, αλλά να δώσουν 10 εκατομμύρια σε εκδότη για μια πτωχευμένη εφημερίδα. Πρόεδρε, εδώ στο στούντιο της Γιάφκας, πριν από τρεις ημέρες, οι εργαζόμενοι στα ελληνικά αμυντικά συστήματα μας είπαν ευθαρσώς, σαν ως καταγγελία οι άνθρωποι, ότι τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, από τον Παπαντονίου μέχρι και το Μεϊμαράκι, η καθησυχαστική άποψη του Υπουργού απευθείας σε εμάς πρόσωπο με πρόσωπο ήταν: δεν πειράζει που δεν δουλεύετε, δεν πειράζει που δεν έχετε παραγγελίες, δεν πειράζει που δίνουμε τις παραγγελίες αλλού, στον ιδιωτικό παράγοντα ή έξω. Εσείς θα πληρώνεστε, είστε ανάγκες στρατιώτες. Θα κάθεστε και θα πληρώνεστε. Και τώρα έρχονται οι ίδιοι αυτοί παίχτες στο ίδιο παιχνίδι να τους καταγγείλουν για να τους κλείσουν, γιατί είναι ζημιογόνοι και δεν μπορεί κανείς πια να τους αγοράσει. Αυτό είναι ένα παιχνίδι υπουλό δηλητηριώδες και τόσο επικίνδυνο για όλους μας, κύριε Πρόεδρε. Και οργανωμένο. Και θα σας πω για να καταλάβουν και οι πολίτες μας ακούνε συγκεκριμένα πράγματα. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, η παλιά ΕΒΟ Πυρκάλ, είχε παραγγελία τον Αμερικανικό στρατό για να κάνει την παραγωγή των βλημάτων 556 και η παραγγελία αυτή αφορούσε αρκετά εκατομμύρια βλήματα, δηλαδή θα μπορούσε να δουλέψει η βιομηχανία. Με την απόφαση την πολιτική να αφήσουμε ακυβέρνητα τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και χωρίς τη δυνατότητα να υπογράψουν αυτές τις συμβάσεις, ουσιαστικά τα απαξίωσαν. Και μάλιστα τα απαξίωσαν σε μια εποχή που η περιοχή μας βράζει γύρω-γύρω. Έχουμε απειλές πολέμου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το κλείσιμο των ελληνικών αμυντικών συστημάτων είναι μεγάλο εθνικό πλήγμα, διότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν πυρομαχικά. Πυρομαχικά που μπορούμε να παράξουμε εδώ στην πατρίδα μας. Το κλείσιμο της Ελβό σημαίνει ότι όλα σχεδόν τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και της αστυνομίας και του λιμενικού και της πυροσβεστικής
και τις, τα αστικά λεωφορεία τα οποία έχει φτιάξει η ΕΛΒΟ. Δεν θα μπορούν πλέον να έχουν ούτε ανταλλακτικά ούτε υποστήριξη. Τα περισσότερα μοντέλα του ελληνικού στρατού και των ενόπλων δυνάμεων είναι παλιά μοντέλα τα οποία δεν παράγονται πλέον στο εξωτερικό. Η υποστήριξη ήταν από την ΕΛΒΟ. Μνημόνιο λοιπόν 3 προχωράνε να κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι το μνημόνιο 3 θα περιέχει το περίφημο bail-in, δηλαδή αντί να κουρέψουν τα ομόλογα τα οποία έχουν οι τοκογλύφοι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα κουρέψουν τις καταθέσεις στην Ελλάδα. Όσο και να το διαψεύδει ο Στουρνάρας, πιστεύω ότι δυστυχώς ακόμα μια φορά θα επιβεβαιωθούμε ανεξάρτητοι Έλληνες. Και αυτό. Επιμένετε ότι κινδυνεύουν οι καταθέσεις των Ελλήνων, οι ιδιωτικές καταθέσεις, δηλαδή επιμένετε σε αυτό? Δηλαδή θα έχουμε ξαφνικό θάνατο και σε αυτό το επίπεδο? Εχθές ο κύριος Ντράγκη, ναι, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο, και μάλιστα το είδα στον Α, απάντησε ότι δεν πρόκειται να κουρευτούν με κανέναν τρόπο τα ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν δεν κουρευτούν τα ομόλογα τα οποία κατέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι ξένες τράπεζες, θα πάμε σε κούρεμα. Τα ελληνικά ομόλογα που είναι στην Ελλάδα και ομολογούν έχουν κουρευτεί ήδη. Δεν μπορεί να ξανακουρεύσουν. Μιλάμε πλέον ότι έχει φτάσει στη ρίζα το Μαλί. Η επόμενη φάση θα είναι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, δηλαδή το κούρεμα των καταθέσεων. Και μάλιστα θα σας θυμίσω ότι έχει αρθεί το όριο των 100.000 ευρώ και πάνω, το οποίο είχε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πάρουν τέτοια πόση, μπορούν να κουρέψουν και τους 5.000 καταθέσεις. Βοηθήστε με λίγο να σας πω στην ελληνική πολιτική κομματική πραγματικότητα, να έχω τη δική σας άποψη, πρόεδρε των εξάρτητων Ελλήνων. Έχουμε ήδη μια ιδιωρίδα, ένα συμπόσιο που δημιουργεί μια διάθεση για άλλη μια φορά επανεκκίνηση στο ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή ο Φώτης Κουβέλλας θέλει να δημιουργήσει έναν τρίτο πόλο. Μάλιστα, επικοινωνικά έκανε το πρώτο βήμα η Δημάρ, βάζοντας την κυρία Ρεπούση να κάνει άλλη μια δήλωση που ενδεχομένως φυτιλιάζει το πολιτικό, κοινωνικό και όχι μόνο σκηνικό. Φοβάστε εσείς δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι θα έχετε πληγή από αυτό? Αυτές οι επικοινωνιακές τακτικές που ακολουθούνται τόσο από το ΠΑΣΟΚ με τη Διμερίδα, τόσο από την Δημάρ με τις δηλώσεις Κουβέλη, αλλά και το όπλο μπροστά την Ρεπούση για το θέμα των θρησκευτικών. Τι φοβάστε κάτι από όλα αυτά? Έχετε κάτι που να σας ανησυχεί? Αυτό δεν ήταν συμπόσιο, αυτό ήταν μνημόσυνο. Είδε ο ελληνικός λαός όλα τα φαντάσματα του παρελθόντος, τα οποία μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Είδε τον κύριο Κώστα Σιμίτη που συνεχίζει να κυβερνά. Άνθρωποι του Σιμίτη αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι του Σαμαρά. Ο κύριος Στουρνάρας ήταν το δεξί χέρι, το παιδάκι, το παιδί του Σιμίτη. Ο Παπαδήμος ήταν το δεξί χέρι του Σιμίτη που έγινε πρωθυπουργός. Ο Σιμίτης λοιπόν πήγε μαζί με τον κύριο Βενιζέλο που συγκυβερνούν για να γιορτάσουν την επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια παρόν ο μεγάλος καταστροφέας της Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Παδρέου, ο Γιωργάκης. Λοιπόν, αυτό το μνημόσυνο βεβαίως και δεν φοβίζει κανέναν. Τι να φοβίζει εξάλλου? Οι κινήσεις του κύριου Κουβέλη είναι κινήσεις ενός κόμματος το οποίο υπηρέτησε το μνημόνιο με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές που απέτυχαν. Και ο κύριος Κουβέλης έχει μπει πλέον στο χρονοτόλαπο της ιστορίας. Βγάζει κάποια από τα φαντάσματα αυτά που λέγονται Ρεπούση, η οποία βγήκε να προτείνει ακόμα μια φορά, προκαλώντας την ελληνική κοινωνία, τον ορθόδοξο ελληνικό λαό, να καταργηθούν λίγα θρησκευτικά σχολεία. Αυτά όλα είναι κινήσεις των πολιτικών που υπηρέτησαν τα μνημόνια και που είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση σήμερα της ελληνικής οικογένειας. Η λύση είναι μία, η καταγγελία των μνημονίων, η διαγραφή μονομερός του χρέους, γιατί είναι επαχθές και πονίδιστο, μείωση των φόρων κάτω από το επίπεδο του 10% που είναι στις όμορες χώρες μας, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Τουρκία, και από εκεί και πέρα ανάπτυξη η οποία θα έρθει όταν θα επιστρέψουν στην τσέπη των Ελλήνων τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή ένας ιδιοκτήτη μιας ακίνητης περιουσίας, ναι, ένα σπίτι αν έχει κανείς, ένα γραφείο ή ένα σπίτι στο χωριό, του έρχεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 11, του 12 και το φόρος εισοδήματος. Κανείς Έλληνας δεν μπορεί να πληρώσει. Πρόεδρε, ο κράτος δεν μπορεί να εισπράξει. Τελευταίο ερώτημα. Δεν έχουν να πληρώσουν. Τελευταίο ερώτημα, σας παρακαλώ, όσο γίνεται δύσκολο θα είναι, γιατί είναι νομίζω ιδιόμορφο το ερώτημα, αλλά θα το κάνω γιατί μετρώει μέσα μου. Κάνει δουλειά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης. Κάνει δουλειά. Πήγε τώρα, έθεσε θέμα ΟΣ. Δηλαδή, κάνει δουλειά. Ναι. Επειδή εσείς ασχολείστε με το θέμα ΟΣ, το έχετε στην ατζέντα πρώτο-πρώτο πάντα, νομίζω ότι πρέπει να χαίρεστε με τις κινήσεις Βενιζέλου. Κοιτάξτε κάτι, ο κ. Βενιζέλος εδώ πέρα πήγε να βομβαρδίσει τη Συρία, πήγε να βομβαρδίσουν οι Αμερικάνοι.
πριν αποφασίσει καν το Κογκρέσο, πριν αποφασίσει η Βουλή των Αντιπρόεδρων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Βενιζέλος είχε πρόθεση και είπε να αποφασίσουμε τη Συρία. Να αποφασίσουμε και του Ορθόδοξου που μένουν στη Συρία, βοηθώντας την Αλ-Κάιντα. Ο κ. Βενιζέλος δεν είναι ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών. Για το θέμα της ΑΟΣ, εγώ και γι' αυτό τον επισκέφθηκα προχθές που μου ζήτησε να βρεθώ, του διευκρίνησα ότι η φάση αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στη σχέση μας με την Αίγυπτο και η σύγκρουση της Αιγύπτου με την Τουρκία είναι μια χρυσή ευκαιρία στο να υπογράψουμε συμφωνία καθορισμού της ΑΟΣ μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Μακάρι να πετύχει, αλλά θέμα είναι να το ζητήσει. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη μας συνέντευξη μέσα στη νέα σεζόν. Να είστε καλά, όλα να πάνε καλά και για εσάς, όπως το ίδιο επιθυμώ για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.